Καλησπέρα σας. Βράδυ Τετάρτης. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Και αν, δεν ξέραμε ότι δεν είναι προεκλογικός χρόνος, θα λέγαμε ότι προκηρύχθηκαν εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, αναμένονται να προκηρυχθούν τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες. Διότι αν προσέξει κανείς την αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη σήμερα με τις ομιλίες τους, τις περίπου παράλληλες, στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, ήταν αντιπαράθεση προεκλογικών τόνων. Βάλτε μαζί και τις περιοδίες που ξεκινούν την έξοδο προς την κοινωνία, λέει, για να ακούσουν τα προβλήματά της, να ακούσουν τα παράπονα της κοινωνίας, να ακούσουν τα αιτήματα των απλών πολιτών. Κάτι μυρίζει και θα δούμε τι είναι αυτό. Καλησπέρα στους δύο συνάδελφους. Καλησπέρα στον κύριο τον Χουδαλάκη. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Μιχελάκη, διευθυντή του thepressroom.gr. Καλησπέρα κύριε Μιχελάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε διευθυντά. Λοιπόν, πριν πάμε σε όλα αυτά τα εσωτερικά, πάμε στην κύριε Γιώργο. Μας πήρε τηλέφωνο, ποιος πήρε, ο Τραμ μας πήρε. Πήρε. Ναι. Τον πήραμε, μας πήρε. Και τι είπε, καλησπέρα. Είπε, μπράβο, έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ναι. Είπε πόσο πολύ θαυμάζει τον ελληνικό λαό και ότι θα είναι ανοιχτά τα τηλέφωνα. Πάρε με όποτε θες να τα πούμε, διότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Ναι. Θα έλεγα ότι το κλίμα που. Έβλεπα και τον Ομπάμα, είπε. Ναι. Ναι. Παρακολουθούσα την επίσκεψη του Προέδρου. Ναι. Αυτός είναι ο President Elected, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω τώρα το κλίμα που αποπνέεται από το Μαξίμου, αλλά από ό,τι ακούει και από το εξωτερικό το ίδιο πράγμα. Δεν είναι μια πολύ θερμή κουβέντα κτλ. Ελπίζω ότι. Καλό είναι αυτό. Προφανώς. Το θέλουμε αυτό. Προφανώς. Ελπίζω ότι όπως σημειώναμε κατά την εκλογή του Τραμπ, εδώ δεν θα έχουμε να κάνουμε με τις ιδιαιτροπίες μιας προσωπικότητας, αλλά θα έχουμε να κάνουμε με έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την πεπατημένη του Αμερικανικού κράτους. Να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Αμερικανικού κράτους, ναι, όπου αυτά εξυπηρετούνται καλύτερα. Ναι. Πάντως. Γιατί την ίδια ώρα, Άκη, να μου επιτρέψεις, ναι, να πω ότι όσοι έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και βλέπουμε την πολύ υψηλών τόνων ρητορική του Ερντογάν, τι ακούμε όπως προχτές, και δεν νομίζω ότι επιλέχθηκε και τυχαία τη συνέντευξη των Αλέξη Παπαχελά του Ράμα. Ίσως λέω εγώ τώρα, θα περιμέναμε να ακούσουμε, Γιάννη, και κάποια ευρύτερη αντίδραση πέραν της ελληνικής, για την οποία μπορεί κανείς να κάνει την αξιολόγησή της, αν είναι όσο δυναμική πρέπει ή περισσότερο ψύχρεμη, δεν εγώ διάλογο. Λέω όμως ότι από τη στιγμή που βλέπουμε έναν άνθρωπο να μην αμφισβητεί την ελληνοτουρκική σχέση, αλλά τη συνθήκη της Λοζάνης, το να νομιμοποιείται δια της σιωπής και της ανοχής των υπολείπων αυτών, εμένα με ανησυχεί εξαιρετικά. Διότι εδώ δεν μιλάμε για να ανταλαβέρει, ξαναλέω, μεταξύ μας. Εδώ μιλάμε ότι έχεις έναν νεοσουλτάνο, ο οποίος εμφανίζεται και λέει ποια ιερότητα έχει ένα κείμενο σαν της Λοζάνης, το οποίο έχει ρυθμίσει τα σύνορα επί της ουσίας. Για όποιους λόγους. Αρκεί ότι το λέει. Και το λέει συνέχεια. Και δεν βλέπεις αντίδραση, θέλω να πω, σε επίπεδο όπως θα το περίμενες, με εξαίρεση στο Ευρωκοινοβούλιο, για να μην αδικό για κανέναν, του οποίου όμως τη γνώμη συνήθως την παίρνουμε, την κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μπαλάκι και την πατάμε τρίποντο. Λέω ότι είναι καλό, Γιάννη, γιατί είναι όλα ανοιχτά. Δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό αυτό. Όχι, για τον Τραμπ λέω. Νόμιζε ότι είναι για μας. Όχι. Για το, καλό για μας το τηλεφώνημα του Τραμπ. Καλό για μας, ότι είναι όλα ανοιχτά δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό. Και είναι αν καλό. Είχε ακούσει, επειδή εγώ θα πιαστώ από αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι παρακολουθούσα, είπε ο Τραμπ στον Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, ότι παρακολουθούσα τον Ομπάμα. Αν παρακολουθούσε λοιπόν τον Ομπάμα, θα άκουσε πιθανόν με ικανοποίηση ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες οι οποίες δίνουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ για εξοπλισμούς. Ένα θέμα το οποίο το είχε θέσει σε προεκλογική περίοδο ο Τραμπ, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν κάποιες χώρες να διαφωνούν για την άμυνα και να πέφτει το βάρος στην Αμερική κτλ. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ ευχαριστημένος ακούγοντας ότι η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις 5 χώρες η οποία πληρώνει σε μια περίοδο που καμία άλλη χώρα της Ατλαντικής Συμμαχίας δεν έχει τα προβλήματα και τα οικονομικά τα οποία έχει σήμερα η χώρα μας. Εδώ αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι πράγματι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος, θα υπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας του. Το ζήτημα είναι αν και το επιτελείο του πιστεύει ότι τα συμφέροντα της Αμερικής εξυπηρετούνται με τον Α ή Β τρόπο. Δηλαδή, στο θέμα της Τουρκίας, που εμάς μας απασχολεί και μας καίει, έχει βάλει σύμβουλο ασφαλείας ο Τραμπ, όρισε πριν από λίγα 24 ώρα, ως σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, δηλαδή τον πλέον έμπιστο άνθρωπο μέσα στο Λευκό Οίκο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ένα γεράκι, έναν πρώην στρατηγό, τον Μάικλ Φλίν, ο οποίος
ήτανε, η τελευταία του θέση ήταν αρχηγός της στρατιωτικής ΣΥΑ, της ΔΙΑ, δηλαδή της ΣΥΑ που έχει ο Αμερικανικός στρατός, ο οποίος παραιτήθηκε διότι διαφώνησε με τον Ομπάμα για την εξωτερική πολιτική που είχε. Πήγε με τον Τραμπ, ο Τραμπ τους είχε ζητήσει μάλιστα λένε να κατέβει ως αντιπρόεδρος, αυτός αρνήθηκε και τον έβαλε ως σύμβουλο ασφαλείας. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον Μάικλ Φλίν, με αυτόν τον στρατηγό? Είναι ότι είναι φοβερά φιλότρουκος, έχει εκφράσει την άποψη ότι οι σχέσεις με την Τουρκία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρέπει να είναι αυτές έτσι όπως τις είχε ο Ομπάμα, ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος σύμμαχος για την Αμερική που θα πρέπει να τις κάνουμε τα χατήρια, να το πω έτσι απλά. Μάλιστα, ήταν από αυτούς που υποστήριζαν στην Αμερική ότι θα πρέπει να εκδώσει το Φετουλάχ Γκιουλέν, τον εχθρό των υπαριθμών, ένα εχθρό του Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τον κατηγορεί ότι ήταν πίσω από το πραξικόπημα του Ιουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με έναν άνθρωπο στο αυτί του νέου πλανητάρχη, ο οποίος θα του λέει ότι η Τουρκία είναι σημαντική, είναι σπουδαία, θα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, αν στο State Department και στο Λευκό Οίκο πιστέψουν ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική για τα συμφέροντα της Αμερικής, είναι κάτι το οποίο δεν μας βολεύει καθόλου. Βέβαια υπάρχει ένας προσωπάρχης, ο οποίος έχει έτσι ένα κομμάτι από τις ρίζες του από την Ελλάδα, ακριβώς, από τη Μυτιλίνη συγκεκριμένα, έχει πατέρα Γερμανό, μητέρα Ελληνίδα, πήγε στην Αμερική. Δεν ξέρουμε αν έχει επαφή με την πατρίδα, αν κρατάει επαφή, μακάρι να κρατάει αν επαφή. Καθόλου Ελλάδα. Άντως, αν μου επιτρέπετε. Σε κάθε περίπτωση, απλώς για να κλείσω το θέμα των συνόρων, γιατί αναφέρθηκες Γιώργο για τα σύνορα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το κείμενο που δεν θεωρεί ιερό, τη συνθήκη της Λοζάνης, αν το συνδέσουμε με τα σύνορα της καρδιάς του, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης ορίζει τα σύνορα τα πραγματικά. Αυτά που αν ανοίξει έναν χάρτη, έναν γεωγραφικό άτλαντα, θα βρεις και το έχουν όλες οι χώρες του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, άμα όμως ανοίξεις τα κοιτάπια του. 20 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άμα ανοίξεις τα κοιτάπια όμως του Ερντογάν, θα δεις κάποια άλλα σύνορα, πέρα από αυτά που εμείς γνωρίζουμε, όλος ο υπόλοιπος πλανήτης, έτσι, τα οποία είναι τα σύνορα της καρδιάς του, τα οποία να σας θυμίσω, ότι έχει δηλώσει ότι φτάνουν όσον αφορά την Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Θράκη και δεν ξέρω πού αλλού. Βέβαια φτάνουν στη Μοσούλη, στο Κυρκούκ, στις στέπες λέει της Ασίας, στη Βόρεια Αφρική, μέχρι και στην Ευρώπη, όπου υπάρχει δηλαδή Τούρκος, πιστεύει ότι θα πρέπει όχι απλώς να έχει άποψη, αλλά και το δικαίωμα να παρεμβαίνει. Και να προκαλέσει και δημοψηφίσματα όπου υπάρχουν πληθυσμοί που αυτός θεωρεί συγγενείς προς τους Τούρκους, έτσι ώστε οι ίδιοι να αποφασίσουν αν θέλουν να είναι σε ένα κράτος ανεξάρτητο έτσι. Ή κομμάτι της Τουρκίας. Επειδή όμως εστιάσαμε και οι δύο στο ότι έβλεπα τον Ομπάμα, εγώ θέλω να θυμίσω ότι στο Προεδρικό Μέγαρο, στον καναπέ του Προέδρου Παυλόπουλου, του συνεπώνυμου του Άκη, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έβαλε το ζήτημα με κόκκινες γραμμές. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από τον Ομπάμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο και αν βγαίνει θετικό κλίμα, ούτε η επίσκεψη του Ομπάμα στο θέμα που εμείς θίγουμε ως πρώτο απόψε και που είναι βασικά το εθνικό, δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο Ομπάμα είπε πολύ καλές κουβέντες για την προσπάθεια της κυβέρνησης, για την προσπάθεια του ελληνικού λαού, για το προσφυγικό, για. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, το οποίο εχθές το είδαμε να ναυαγεί εκ νέου, ήταν πάρα πολύ φιδωλός, ήταν σφίγγα, δεν είπε κουβέντα. Αντίθετα για το Κυπριακό, είπε μια κουβέντα που κατά τη γνώμη μου είχε ουρά από πίσω. Δεν ήταν απλώς μια κουβέντα έτσι για να γεμίσει το χαρτί με την ομιλία του και να πει κάτι για το Κυπριακό. Είπε ότι θα υπάρξει λύση, αν θυμάμαι καλά, θα υπάρξει λύση. Ότι είναι η καλύτερη περίοδος. Και ότι είναι η καλύτερη περίοδος για να υπάρξει λύση. Και προφανώς υπάρχει μια αγωνία και ένα τρέξιμο να κλείσουμε το θέμα του Κυπριακού όσο μπορούμε τώρα. Δεν τώρα πριν αναλάβει ο νέος πλανητάρχης, πριν υπάρξουν άλλα προβλήματα γεωπολιτικά, γιατί έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα στην περιοχή, είναι το θέμα της Συρίας. Έτσι, σας Γιάννη μου, δεν κλείνει Γιάννη μου το Κυπριακό. Είναι σαφές αυτό και νομίζω ότι έχουμε παραμυθιαστεί και έχουμε παραμυθιάσει και τον κόσμο. Εγώ δεν λέω αν θα κλείσει τα κλείσει. Όταν ακούς το διάλογο μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Ακιτζή, να σκεφτούμε τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Ρε Μουσταφά, τα παιδιά μας να σκεφτούμε. Δεν είδε στη συγκέντρωση, ο κόσμος βγήκε έξω. Και απαντάει ο Ακιτζή. Έλα μωρέ τώρα. Πώς σιγά βγήκανε τώρα. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα του Κυπριακού. Το Κυπριακό. Σαν υπάλληλο του Ερντογάν απαντάει. Έχει δίκιο. Γιώργο, κοίταξε να σου πω. Υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση σε ένα κομμάτι στα κατεχόμενα της Κύπρου, όπου υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες πάνοπλοι.
να υπάρξει Τουρκοκύπριος ο οποίος θα εκφράσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να γίνει ο Ερντογάν. Κύριε Διευθυντά, συμφωνώ, και δύο, αλλά επίτρεψέ μου, θα σου βάλω εδώ πέρα μια υπογράψη. Να το Τουρκοκύπριος πάρ' το πίσω. Γιατί κοίταξε, δεν είναι ούτε καν Τουρκοκύπριος. Κοίταξε να σου πω. Ο μισός πληθυσμός είναι έπικη και είναι φανατική. Ας πούμε, το θέμα της Μόρφου, που είναι, αν θέλεις, ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι στο εδαφικό που κουβεντιάζουν, το να επιστρέψει δηλαδή στους Ελληνοκυπρίους, είναι αυτή τη στιγμή σήμερα κατοικείται κατά βάση από επίκους. Οι έπικοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν έρθει από τα βάθη της Ανατολίας εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους, όπου οι Τουρκοκύπριοι έχουν καλύτερη επαφή, καλύτερη αυτή με τους Ελληνοκύπριους. Όπως και οι Ελληνοκύπριοι. Από ό,τι μου λένε, αλλά και στο λέω, γιατί αλλά το θέμα, αν μου επιτρέπετε να σου τελειώσω. Πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι είναι μαζί με τους Ελληνοκύπριους στις δουλειές του Σίτι, του Λονδίνου και αλλού. Επειδή οι άλλοι που έχουν έρθει είναι κάτι αγρίμια. Επειδή έχω ζήσει ένα χρόνο στην Κύπρο επαγγελματικά. Και με αυτό να κλείσουμε. Και να κλείσουμε. Αυτό το ζήτημα, άρα ξέρω λίγο την κατάσταση. Θέλω να σου πω ότι εκεί που θα λυθεί, εκεί που είναι το πρόβλημα για να λυθεί το Κυπριακό, εκεί είναι το δύσκολο, δεν είναι το εδαφικό. Λέγαμε 27, κάτι, 29, κάτι, το βρούνε κάπου στο 28, κάπου στο χάρτη Ανάν. Δύο άλλα είναι τα ζητήματα. Η παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων στο νησί 1 και το θέμα των εγγυήσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητο κράτος, που για να υπάρχει αυτό το ανεξάρτητο κράτος πρέπει κάποιοι άλλοι να εγγυηθούν. Αυτό που έγινε δηλαδή με την ίδρυση του Κυπριακού κράτους, αυτό ήταν μέσα στη δημιουργία του, μέσα στο σπόρο της δημιουργίας του, υπήρχε ο σπόρος καταστροφής. Τρεις δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία, εγγυόντουσαν λέει για την ανεξαρτησία. Τι πάνε να πει εγγυόντουσαν. Δηλαδή το κράτος από μόνο του δεν μπορεί. Όταν βάζεις λοιπόν τρεις ανθρώπους μέσα, άλλους ξένους με διαφορετικά. Ένα. Άρα δεν μπορεί. Γι' αυτό και η Αθήνα σήμερα κρατάει μια πολύ σκληρή στάση πάνω στο ζήτημα αυτό. Θα δούμε αν θα υπάρξει συνάντηση Ερντογάν-Τσίπρα μέσα στο Δεκέμβρη. Και από αυτό πιθανόν, εάν γίνει, θα εξαρτηθεί αν θα γίνει και η πολυμερής. Ποια είναι η πολυμερής, εκτός από τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους και Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή οι πέντε μεγάλες δυνάμεις. Μπας και βγάλουν μια άκρη. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Σιρμαλένιο, βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Σιρμαλένιο. Στον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, οικονομολόγο φοροτεχνικό. Καλησπέρα, κύριε Τσαγκάρη. Καλησπέρα. Έχουμε σε εσάς αμέσως μετά το διάλειμμα. Καλησπέρα στον κύριο Χρήστο Μπουκόρο, βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλο. Καλησπέρα. Στον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, βουλευτή Αττικής στο Ποτάμι. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλο. Και να είστε καλά. Και στην κυρία Δώρα Μεγαλοοικονόμου, βουλευτή Β' Πειραιά της Ενώσεως Κεντρών. Καλησπέρα, κυρία Μεγαλοοικονόμου. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις δικές σας παρεμβάσεις. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις at blueskytv.gr. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε για αυτά που θα βγουν να ακούσουν Τσίπρας Μητσοτάκης τις επόμενες ημέρες στο πεζοδρόμιο της αγοράς, στην κοινωνία, μια και απέκτησαν ή θυμήθηκαν την αγωνία να ακούσουν τους πολίτες. Λοιπόν, αφού είπαμε για τα ελληνοτουρκικά, για τον Τραμπ, για το Κυπριακό και ούτω καθεξής, πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας τώρα. Πάμε να πάρουμε γεύση από προεκλογικό, εντός εισαγωγικών πολλών, προεκλογικού χαρακτήρα αντιπαράθεση Τσίπρα, Μητσοτάκη για τέταρτο μνημόνιο. Είπε και μια βαριά ατάκα ο Τσίπρας σήμερα, κύριε Σιρμαλένια, στον Μητσοτάκη. Θέλει, λέει, να έρθει με το φίλο του το Βενιζέλο. Τι φωτιές είναι αυτές που ανάβεται. Με το φίλο του το Βενιζέλο να λαιλατήσουν ξανά τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε. Όμως εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι απλώς και μόνο ο υπερβάλλον αντιπολιτευτικό ζήλο που καθοδηγεί τον κύριο Μητσοτάκη. Η στάση του είναι ενδεικτική ενός σαφούς πια πολιτικού σχεδίου. Μια στρατηγικής που έχει όνομα. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Και θα εξηγήσω γιατί. Αυτό που επιδιώκει με πάθος είναι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή η μη λήψη μέτρων για το χρέος και άρα ο αποκλεισμός της χώρας από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αμφισβητεί την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και κόντρα στις προβλέψεις όλων που προβλέπουν, θα έχουμε 2,7, εγώ θα τους διαψεύσουμε θετικότερα όπως πάντα τα τελευταία δύο χρόνια, για το 2017 αναφέρομαι. Κατηγορεί ως ιδεολειπτική την κυβέρνηση επειδή υπερασπίζεται την κοινωνική πλειοψηφία και τους εργαζόμενους. Ταυτίζεται για άλλη μια φορά με το δούνου του,
χωρίς να κρατάω τα προσχήματα. Επαναφέρει δε και την φαντασιοπληξία του success story του κ. Σαμαρά. Εάν δεν είχαμε σήμερα τη θλιβερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι σήμερα μια ισχυρή ατμομηχανή ανάπτυξης, η οποία δεν θα έκανε απλά υπερήφανοι τους πολίτες της, αλλά θα δικαίωνε και όλους όσοι μας έχουν στηρίξει. Και για το λόγο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μόνο η παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα που κάνει επιτακτική την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είναι και οι διεθνείς ανακατατάξεις. Η τάση αυτή για πολιτική αλλαγή αποτυπώνεται πια ξεκάθαρα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει μια σειρά από μικρές αλλά και μεγάλες στρατηγικές νίκες. Καταφέραμε και αποτρέψαμε, σε συνεργασία και με άλλα κόμματα, τα οποία κράτησαν μια υπεύθυνη στάση, την αλλαγή του εκλογικού νόμου από τις επόμενες εκλογές που θα βύθιζε τη χώρα σε κυβερνησία. Σταθήκαμε απέναντι στην προσπάθεια του κύριου Τσίπρα και του κύριου Παπά να ελέγξουν το τηλεοπτικό τοπίο. Και άλλα πολλά. Τώρα, πριν πάω στους πολιτικούς προσκεκλημένους, εγώ θέλω τον κύριο Τσαγκάρη να μας δώσει μια εικόνα της αγοράς. Να δούμε αν κερδάμε ή δεν κερδάμε. Κερδάμε. Τι να κερδάμε. Όχι, λέω, μήπως κερδάμε και δεν το έχουμε καταλάβει. Εντάξει, υλοποιείται το τρίτο μνημόνιο όπως όλοι ξέρουμε. Τώρα η κυβέρνηση έχει σηκώσει την παντιέρα αυτή με την υπόθεση του χρέους. Είναι μια. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω εγώ πολιτικά, αλλά καθαρά τεχνικά θα πω ότι ό,τι πάρουμε μεν καλό είναι, αλλά το θέμα είναι να προσέξουν, γιατί επειδή οι Ευρωπαίοι είναι πριν τις δικές τους εθνικές εκλογές, το πιθανότερο είναι ότι θα επιδιώξουν μια ευλαβή διέλευση πάνω από αυτό το πραγματάκι, το χρέος δηλαδή, ναι. Γιατί όπως ξέρετε συντόμως θα ερωτηθούν μεν, αλλά θα απολογηθούν και δε για την οποιαδήποτε τακτοποίηση, ψευδοτακτοποίηση, ωρεοποίηση. Μέχρι σήμερα, 7 χρόνια μετά, γιατί αυτό πρέπει να το προσέχει ένας διαπραγματευτής, δεν είσαι σε μηδενική βάση. Όχι, είμαστε στον ελληνικό. Είσαι 7 χρόνια μετά. Σωστά. Έχεις ένα δραγασάκι απόψε που μιλώντας σε ένα συνέδριο, κάτι γινόταν εκεί, μια ομιλία, είπε ότι από το 19 θα σπεύσουμε σε φοροελαφρύνσεις εάν τακτοποιηθεί το χρέος. Έχεις τον Νίκο τον Καραμούζη, ο οποίος αναρωτήθηκε μιλώντας, 500 δισεκατομμύρια πέσαν στην Ελλάδα μέχρι το 2007. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Και η Ελλάδα είναι αυτή που είναι, γιατί ξέρετε, κοιτάς γύρω, έχεις μια χώρα που χρωστάει 350 δις και τις κουρέψαν και άλλα 150 υποτίθεται, και δεν τα βλέπεις αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ότι βλέπεις τη χλειδί γύρω σου, ναι, και λες δεν βαριέσαι, κάτι θα γίνει, θα γυρίσει η αγορά. Επίσης έχεις μια χώρα που πληρώνει 7 χρόνια φόρους και ό,τι άλλο προβλέπεται από αυτά τα μνημόνια. Ακριβώς. Και επίσης δεν βλέπουν τι έχουν πληρώσει. Και το χειρότερο που θα βάλω εγώ, κύριε Παυλόπουλε, για να δώσουμε και μια έτσι ωραία αφορμή στους πολιτικούς εδώ που συμφιλοξενείτε το ωραίο πάνελ που έχετε, είναι το εξής, ότι βλέπουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια και με αυτά που συμβαίνουν στο φόντο, έχει φύγει ο ένας ισχυρός μετά το Brexit. Έχει υπάρξει η εκλογή Τραμπ στην Αμερική με ό,τι αυτό σηματοδοτεί. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε τη δικιά μας συνθήκη Λοζάνης, δηλαδή την ένταξή μας στην Ευρώπη, η οποία, θυμίζω, διαχειρός εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή έγινε για τον εξανατολό κίνδυνο. Δεν βλέπουμε να έχουμε πετύχει τον αρχικό σχεδιασμό. Δεν βλέπω τον Ευρωστρατό πουθενά. Βλέπω να μιλάμε για το αν η Ελλάδα θα αγοράσει, υποτίθεται, καινούρια αεροπλάνα ή θα εξυγχρονίσει. Και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, ο Παπανδρέου κατάπια το ΕΟΚ και ένα και ίδιο συνδικάτο τότε, διότι απέσπασε τα ΜΟΠ, τα οποία βεβαίως κατασπαταλήθηκαν και δεν δημιούργησαν μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Γιατί ερχόμαστε 7 χρόνια μετά τα μνημόνια να συζητάμε ξανά για το ποιο θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη χώρα. Το εργασιακό, το ασφαλιστικό, πώς θα έπρεπε να λειτουργούν οι τράπεζες, πώς θα έπρεπε να γίνονται οι απολύσεις. Δηλαδή, υπάρχει χώρα μέλος της Ευρωζώνης και του Ευρώ που το 2016 προσπαθεί να καθορίσει στην υποτιθέμενη ατζέντα που διαπραγματεύεται σήμερα η κυβέρνηση, και δεν αφορά πολιτική κριτική, κομματική κριτική αυτό, πώς γίνονται οι απολύσεις σε μια χώρα του δυτικού κόσμου. Είναι δηλαδή αυτός που μας ακούει, τρελαίνεται όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι σοβαρή η συζήτηση αυτή. Και επίσης, ναι, αλλά όταν συνεννόηση αυτός που υποτίθεται σε σώζει. Με συγχωρείτε, κύριε Παυλόπουλε. Και εκεί που είσαι, σου λέει τάβα και έναν υποκατώτατο μισθό, κύριε Τσαγκάλη. Ακούστε. Το υποκατώτατο μισθό, τα 3,70 καθαρά, δεν φτάνουν ούτε για τα τσιγάρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, για να ξεκινήσω από τον τελευταίο μνημονιακό διαχειριστή, είχε πει
μετά το τρίτο μνημόνιο. Όχι, δεν αναφέρομαι εγώ σε πολλοτούπες. Ακούστε τι λέω. Είχε πει ότι θα διορθώσει τα συμφωνηθέντα με τους Ευρωπαίους με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η απάντηση η δική μου είναι, γιατί να κουράζεται η κυρία Αχτσιόγλου για να ξενυχτάνε στις 5 ώρα το πρωί και αυτοί και οι Τροϊκανοί, γιατί δεν εφαρμόζουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Ποιες είναι, τι ισχύει στη Γερμανία. Αυτό να ισχύσει και εδώ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι στο ευρώ. Δεν θέλουμε να γίνει στη ευρώ. Γερμανία. Στη Γερμανία. Βέβαια. Όχι στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Στη Γερμανία, ζώνες. Είπα εγώ. Δεν είπα στο Αφγανιστάν, κύριε Παυλόπουλε. Στη ναι. Γερμανία. Ναι. Γιατί αυτά που μας ζητάνε φοβάμαι δεν ισχύουν στη Γερμανία. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Φοβάμαι δεν ισχύουν στη Γερμανία και η Γερμανία έχει ακόμα, λοιπόν, λέω, ακόμα και τώρα και μας λέει ζείτε παραπάνω από τις δυνατότητές σας. Τι λες, Μωρέ. Για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Τι λες, Λεβέντη, που ζούμε παραπάνω από τις δυνατότητές. Γι' αυτό το λέω, κύριε Παυλόπουλε, για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Και για να είναι και οι ελληνικές υπερβολές κατανοητές από τους Γερμανούς πολίτες, τους Γερμανούς φορολογούμενους ναι. Που κουράζονται και πληρώνουν για μας. Τη σουρέστη ΔΕΗ για να ρυθμίσουν λοιπόν, τις έχει δει η Γερμανία. Πρέπει, τη λοιπόν, σουρέστη ΔΕΗ. Γι' αυτό ή λέω. Στην ΕΙΔΑΠ. Γι' αυτό λέω. Ή στα ATM. Γι' αυτό σας το λέω. Πρέπει, φανταστείτε τι ωραία θα ήταν όμως, να διαδηλώνουν στο κέντρο των Αθηνών με αίτημα ότι θέλουμε τα δικαιώματα του Γερμανού πολίτη. Εμένα πάντως δεν με νοιάζει τι λέει η Γερμανία. Με νοιάζει τι κάνω εγώ στο εσύ δεν έκανε τίποτα. Στον δικό μου τον τόπο. Πώς διαχειρίζομαι τη δική μου την κρίση. Εσύ και πώς τη διαχειρίζομαι εγώ. Ως πολιτεία, ως χώρα, ως κράτος. Το αποτέλεσμα λέει ότι εσύ υπήρξες ανίκανος γι' αυτό και από το γεύσεις. Ωραία, τώρα κύριε Σημαριανή, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι στη σημερινή αντιπαράθεση. Είναι άλλο πράγμα να λέτε ότι ο Μητσοτάκης εύχεται να σπάσει τα μούτρα της η κυβέρνηση με τους δανειστές για να πάμε σε εκλογές και να πάρει τη χώρα και να κάνει τον όνειρό του πραγματικότητα, ξέρω εγώ. Και είναι άλλο πράγμα να λέει ο Πρωθυπουργός, δύο σημεία έχω κρατήσει, ότι η επιδίωξή του είναι του Μητσοτάκη να αναβαγίσει η διαπραγμάτευση για το χρέος και να έρθει το τέταρτο μνημόνιο γιατί αυτό θέλει να φέρει και να φέρει και το φίλο του το Βενιζέλο για να λαϊλατίσουν ξανά τη χώρα. Αυτό είναι σε άλλη κλίμακα. Είναι σε επίπεδο καταγγελίας γιατί όταν γίνεται από τον Πρωθυπουργό ότι επιδιώκει κοντεύει να πει ότι μεθοδεύει. Σε κάτι τέτοιο παραπέμπει. Και εγώ ρωτώ, πώς προκύπτει αυτό. Πώς προκύπτει ότι ο Μητσοτάκης ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει να φέρει το τέταρτο μνημόνιο στη χώρα και δεν το κάνετε εσείς, ας πούμε, που επί των ημερών σας έχει πέσει στο τραπέζι. Εντάξει, είναι πολύ απλό. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει βασίσει όλη της την τακτική στο να φύγει η κυβέρνηση, να γίνουν άμεσα εκλογές και επίσης από το πρωί μέχρι το βράδυ καταστροφολογεί. Δημιουργώντας αβεβαιότητα στους πολίτες για την πορεία της οικονομίας, λέγοντας ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι καταστροφική, είναι φανερό ότι είναι συνέπεια αυτής της λογικής το να θέλει να μην προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, να μην το κλείσει. Πώς το επιδιώκει, να μην κλείσει η δεύτερη εξολόγηση. Καταστροφολογώντας αυτό λέτε. Όχι, είναι πηγαίνει στους δανειστές και λέει εγώ θα είμαι καλύτερος από τον Τσίπρα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία ιδεολογικά πρόσκυνται και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη και προφανώς διεύλυνση επικοινωνίες με τα ευρωπαϊκά αυτά κόμματα υπάρχουν. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος παίρνει τηλέφωνα τη νύχτα και ειδοποιεί και εγώ λέει την επιδίωξη ζητώ να μου ξέρετε, ετοιμάζεται ο Τσίπρας να περάσει αυτό και χαλάστε το. Την καταγγελία περί επιδίωξης. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά λέω ότι είναι φανερό ότι μέσα στα πλαίσια των ιδεολογικών και πολιτικών διαφορών υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές οικογένειες οι οποίες αναλόγως συμπεριφέρονται. Ναι. Τώρα, είναι φανερό ότι εάν τελειώσει η ιστορία της δεύτερης αξιολόγησης και παρθούν τα πρώτα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Και αυτό περί του Βενιζέλου πώς προκύπτει. Ότι θέλει να φέρει τον Βενιζέλο, ο Μητσοτάκης και φίλος και του μέσα στη να λαϊλατίσουν ξανά και μέσα στη δημοκρατική συμπαράταξη αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται είναι μειοψηφία. Δηλαδή είναι φανερό ότι αυτό που θέλει η κυρία Γεννηματά να δείξει ότι η δημοκρατική συμπαράταξη κρατάει ίσες αποστάσεις και από τον ένα πόλο και από τον άλλο δεν πόλο. Το θέλει ο Βενιζέλος. Αυτό δεν το θέλει ο Βενιζέλος. Ναι. Και είδατε και πώς επέδρασε στο ζήτημα της απλής αναλογικής, μια και αναφέρθηκε και ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, και πώς επέδρασε σε μια σειρά άλλα ζητήματα
ακόμα και στο θέμα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, τελευταία στιγμή προσπάθησε να τορπιλήσει τη στάση και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού να συνεισφέρουν στη συνένεση για να βγει επιτέλους μετά από 6 συνεδριάσεις Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όχι του Ποταμιού. Δεν μπερδευόμαστε. Της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Το Ποτάμι ψήφισε παρόν, αν θυμάμαι καλά, στην... Ναι, όχι ότι ψηφίσαμε, ότι ψήφισε τη Καλά, μην πάμε τώρα στο Ισούγου. Ελάτε, σας παρακαλώ. Υπάρχουν άλλα μεγάλα ζητήματα. Κάνατε ένα βήμα εσείς μπροστά και, το, και ο κύριος Λοβέρδος που ήταν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ναι. Και ο Βενιζέλος έκανε σφοδρή κριτική στο Λοβέρδο γιατί ψήφισε. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης δεν. Ναι, αλλά κυρία Σιμαλαίδη, ο Μητσοτάκης δεν ανέβασε τον ΦΠΑ στο 24%. Ο Μητσοτάκης δεν έβαλε. Αυτά... έκοψε το ΕΚΑΣ ενώ έλεγε ότι δεν θα περικοπεί το ΕΚΑΣ. Προσέξτε τώρα. Μην τολμήσουν να αγγίξουν το ΕΚΑΣ. Άρα πώς προκύπτει ότι επιδιώκει να φέρει το ΕΚΑΣ. Είναι μέσα το ΕΚΑΣ, δυστυχώς, ναι. Είναι μέσα στη συμφωνία που ψήφισαν οι 221. Ναι. Δηλαδή και τον Αύγουστο του 2015. Που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Αύγουστο του 2015. Ήταν το υπερταμείο, οι νέες μειώσεις των ΕΦΑΠΑΞ. Ήταν ακούστε η... να δείτε. Μα τώρα, εντάξει, θα πάρετε το λόγο, να μιλήσετε. Τι να λέμε, μην κακοποιούμε την πραγματικότητα. Όταν φτάσαμε σε συμβιβασμό, ο οποίος σε ορισμένα σημεία. Το πιο επώδυνο σημείο, κύριε Παυλόπουλο, θεωρώ ότι είναι το ΕΚΑΣ. Το πιο επώδυνο. Διότι πράγματι είναι ενάντια σε αυτά τα στρώματα. Είναι ανώδυνο. Κοιτάξτε, ο ΦΠΑ. Η μονιμοποίηση τη εισφορά αλληλεγγύη είναι ανώδυνη. Ο ΦΠΑ απευθύνεται σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Δεν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο στρώμα που ήταν από τα πιο ευπαθή. Κύριε Σιμαλένη, με όλο το σεβασμό. Ναι. Καθίστε να δείτε τι έχει να γίνει από πρώτης πρώτου με τα μπλοκάκια. Με το ασφαλιστικό κυρίως, όχι το φορολογικό. Αυτό. Ορίστε κύριε Μποκόρε. Ακούστε, εμείς ξέραμε ότι τα μέτρα, αυτά είναι εμπροστοβαρή. Μια κουβέντα και σας αφήνω. Αν έχω το λόγο. Τα μέτρα αυτά ήταν εμπροστοβαρή, όμως. Τι σημαίνει εμπροστοβαρή. Ότι ήταν τα πρώτα που ψηφίστηκαν, τα βαριά μέτρα, για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε δημοσιονομικά και να μπούμε σε αυτό που λέμε εμείς. Ανάκαμψη και τα κέρδη να γίνουν, να επιμεριστούν να επιμεριστούν δίκαιο. Με δίκαιο τρόπο. Μάλιστα. Αυτό που λέμε δίκαιη ανάπτυξη. Κύριε Μπουκόλη. Περισσότερο τώρα, εγώ εσάς θέλω να σας ρωτήσω και πριν απαντήσετε στον κύριο Σιμαλίδη. Τι είναι αυτό μέρα παραμέρα εκλογές. Τι νόημα έχει αυτό. Κύριε Παυλόπουλε. Όταν δεν μπορείτε να τις επιβάλλετε. Και όταν φαντάζομαι και στο δικό σας το ημερολόγιο προέχει να φύγει η χώρα, να πάρουμε μια απόφαση, αδελφέ, να φύγουμε λίγο παρακάτω και τα υπόλοιπα τα δικά μας τα βρίσκουμε. Τι νόημα έχει κάθε μέρα εκλογές. Συγγνώμη κύριε από τον κύριο. Σήμερα η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ποιο? Για πρώτη φορά σε δημόσια ομιλία του δεν έβαλε θέμα εκλογών. Μίλησε απλώς κάποια στιγμή και είπε για ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνει ότι πια αυτή η πολιτική... Κούρασε. Την ανάλυση μου κάνω, κύριε Μπουκόρο. Διαφωνώ. Είναι η πρώτη φορά η οποία δεν μπαίνει καθαρά, δεν ζει τις εκλογές σήμερα. Αυτό είναι δεδομένο. Να μιλήσουμε για τα δεδομένα. Είναι η πρώτη ομιλία που δεν έβαλε θέμα εκλογών. Δύο. Μίλησε μόνο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Άρα θεωρώ και εκτιμώ, ο κύριος Μπουκόρος είναι εδώ, θα μπορεί να εκφράσει καλύτερα το τι έχει συμβεί. Θεωρώ ότι απλώς έχει αλλάξει στρατηγική, διότι απλώς αντιλαμβάνεται, πιστεύω, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι αυτή η ιστορία του συνεχώς εκλογές είναι ένα θέμα που δεν κουράζει, τον βλέπω να συμφωνεί. Το οποίο δεν βγαίνει. Όχι. Δεν τον βλέπω να συμφωνεί με αυτό που λέει. Αρκεί να έχω επιτέλους τον λόγο. Παρακαλώ. Αρκεί να έχω τον λόγο. Πώς να τον έχετε. Καταρχήν από μια κυβέρνηση που δίνει διαρροές τις υπαρκτές ή ανύπαρκτες κολακίες Τραμπ για το έργο της, από μια κυβέρνηση αριστεράς που προσπαθεί να στηρίξει το ασταθέστης βήμα στην υποτιθέμενη συνομιλία και τα καλά λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σήμερα έβαλε την ανάγκη προσφυγής, μιλώντας δυο φορές στην ομιλία του και καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Άρα δεν παίρνετε πίσω το αίτημα για εκλογές. Βεβαίως και δεν το παίρνουμε πίσω. Λυπάμαι που διαφωνώ με τον Γιάννη τον Μιχελάκη, τον οποίο πολύ εκτιμώ. Καλά, εντάξει. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι κακό. Ενώ δεν είναι κακό. Κύριε Παραγιωτόπουλε. Κύριε Παυλόπουλε. Μισό λεπτάκι. Μην πάμε στο δεύτερο. Πάνω σε... Μην πα... Ναι, όμως δεν έχω μιλήσει για τις εκλογές. Εσείς έχετε το λόγο. Να σας ρωτήσω εδώ. Να ρωτήσω ό,τι θέλετε. Σας λέω λοιπόν ότι το θέμα της πολιτικής αλλαγής το βάζουν και όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν όχι όλα και είμαι υπερβολικός, τα περισσότερα, χωρίς εκλογές. Άρα θέλω να πω ότι χωρίς να έχει καμία ανάγκη ο Γιάννης περάσπισης, ας πούμε, της ανάλυσης του, και εγώ το ίδιο πράγμα διαβάζω. Είναι τη μία μέρα λες εκλογές και το έχεις επαναλάβει 100 φορές, την άλλη μιλάς για πολιτική αλλαγή. Για πολιτική αλλαγή μιλάει το ΠΑΣΟΚ χωρίς εκλογές. Το ποτάμι χωρίς εκλογές. Η Ένωση Κεντρών που είναι και απόψε. Κυρίως η Ένωση Κεντρών εκλογές. Μιλάει, δεν έχω ακούσει με έντονο τρόπο και τα υπόλοιπα κόμματα χωρίς εκλογές. Το προβοκάει το τζουλάρι εσύ τώρα. Του λες αν παίρνουν ή όχι. Δεν το παίρνουν πίσω, λέει, το αίτημα για εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι καθαρό. Το ερώτημα του δικού μου ήταν τι νόημα έχει. Ακούστε. Όχι απλά δεν κερδάμε στο εσωτερικό, αλλά παθαίνουμε πανουρεθρία και στο εξωτερικό. Εδώ έχουμε μια ολική επαναφορά, μια ολική επιστροφή στην αβεβαιότητα. Θα κλείσει η αξιολόγηση. Θα γίνει η διάσκεψη για το ελληνικό χρέος των 5 ισχυρότερων ευρωπαϊκών οικονομιών. Κύριε Σιρμαλένιο, η πολιτική δεν είναι θέμα επιθυμιών. Είναι θέμα σοβαρής ανάλυσης και ακόμα σοβαρότερων αποφάσεων. Με τις ιδεολειψίες σας, τις αυταπάτες σας και τις επιθυμίες σας, φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Συνεχίζω λοιπόν. Τι θα γίνει με το Κυπριακό? Θα γίνει η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν? Βλέπετε ότι σε όλα τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, και στα πλευρά μας βεβαίως και η Αλβανία, και αν δεν είχαν προβλήματα και τα Σκόπια θα είχε ανοίξει και από εκεί το μέτωπο, βλέπετε ότι η χώρα είναι στριμωγμένη και στο εσωτερικό μέτωπο, στο επίπεδο της οικονομίας δηλαδή, και στα διεθνή θέματα, και στην εταιρική μας σχέση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό λέγεται λοιπόν αβεβαιότητα. Άρα η αβεβαιότητα δεν είναι μια ώρα αρχίτερα η εκκρεμότητα που έχουμε με τους δανειστές. Μακάρι αυτό, να κλείσει, γι αυτό, κύριε Παυλόπουλε. Σας ρώτησε ο κύριος Σιρμαλένιος το εξής. Θέλετε να κλείσει? Καλά, ο κύριος Σιρμαλένιος μας είπε ότι είναι προς το βαρές μέτρο και κοινωνικά δίκαιο ο ΦΠΑ. Η εκτείναξη του ΦΠΑ στο 24%. Είπατε ότι το πληρώνουν όλοι το ίδιο. Αγνοεί ο βουλευτής της πρώτης φοράς αριστερά ότι τον φτωχό πλήττει η εκτείναξη του ΦΠΑ στο 24%, γιατί το ψωμάκι το αγοράζει. Αγνοεί ότι στην νησιωτική Ελλάδα αφαιρέθηκε κάθε γνώρισμα νησιωτικότητας με την εκτείναξη του ΦΠΑ στο 24% από το 14-15% που είχαν τα νησιά μας και περνάνε από πρώτης πρώτου του 17 και όλα τα υπόλοιπα νησιά στον υψηλότατο συντελεστή ΦΠΑ, αφαιρώντας κάθε πλεονέκτημα. Μα δίναμε την πρώτη και δεύτερη φάση. Δεν θα δούμε την τρίτη. Στα ακατοίκητα νησιά που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών, εκεί δεν θα εφαρμοστεί? Κύριε Σερμαλένιο, ο ελληνικός λαός είναι 7 χρόνια στην κρίση. Αν θέλετε και με δικές μας ευθύνες, εννοώ τις παράταξεις μας και ολόκληρου του πολιτικού κόσμου. Αλλά πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ανεύθυνος, διότι δεν είναι μια καινούργια κυβέρνηση. 2,5 χρόνια κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, 2 χρόνια κλείνετε εσείς τον άλλο μήνα. Μην καμώνεστε τους καινούργιους και είναι πυκνός ο μνημονιακός χρόνος. Τα 2 χρόνια των μνημονίων είναι 4 και βάλε των παλαιών εποχών. Άρα λοιπόν μην το παίζετε ούτε ανεύθυνοι, ούτε άμυρη ευθυνών. Θα λέγαμε, κύριε Παυλόπουλο, κοντολογής, ότι εδώ η κατάσταση πάει να ξεφύγει. Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά εθνική στρατηγική, ούτε για την αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος, μια μονιοδιάστατη προσήλωση στην διευθέτηση του χρέους, που είναι... μακάρι να έρθει, μακάρι να έρθει, θα τη στηρίξουμε, θα την υποστηρίξουμε, αλλά δεν είναι αυτή που μας λύνει το πρόβλημα, κύριε Παυλόπουλε. Με αυτή τη φορολόγηση που υπάρχει σήμερα, τους συντελεστές να έχουν εκτιναχτεί στα ύψη, τις ασφαλιστικές εισφορές, την επενδυτική άπνοια που υπάρχει στη χώρα, ούτε μία νέα επένδυση. Νομίζετε ότι είναι ικανή μια διευθέτηση του χρέους για να βγάλει τη χώρα από την κρίση την ώρα που φουντώνουν, που ο Σουλτάνος απέναντι ζητάει αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, που το Κυπριακό όπως μεταδίδουν. Για παράδειγμα, επί των ημερών του κυρίου Σαμαρά, είχαμε πρωτοπάρει. Είχαμε πάρει την πρώτη δέσμευση. Ακριβώς. Και δέσμευση του 12. Και λέει τώρα ο Τσόλα. Μην γυρίζουμε πίσω. Είπαμε ότι είναι σημαντικό, το υποστηρίζουμε και μακάρι να έρθει. Σας εξαπάτησα. Ναι, του εξαπάτησα. Κύριε Παυλόπουλε.
στεγνά. Κύριε Παπαδόπουλο, στεγνά. Αν έχετε την καλοσύνη, όμως έχω διακοπεί 5 φορές. Με συγχωρείτε κύριε Μπουκώ, και ο κύριος Σημαντέλιος. Ούτε μία. Ο κύριος Σημαντέλιος. Εγώ τον διέκοψα 3-4 φορές, νομίζω. Το παίρνω πίσω τότε, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλο. Λέω λοιπόν το εξής απλό, απλούστατο. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, καμία εθνική στρατηγική κυβέρνηση μου θυμίζει την παροιμία βλέποντας και κάνοντας. Έτσι προχωράει και στα διεθνή θέματα και στο θέμα το οικονομικό και στην εταιρική μας σχέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τέταρτο μνημόνιο το έχει στο σιρτάρι του ο Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πώς, όπως ακριβώς ήρθε και το τρίτο, μέσω μιας δήθεν ηρωικής διαπραγμάτευσης και αντίστασης. Ο χρόνος χάνεται, η διαπραγμάτευση δεν κλείνει, τα χρηματοδοτικά ζητήματα θα ανοίξουν, γιατί καμώνεται η κυβέρνηση περί πλεονασμάτων και όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ότι πήρε τις οφειλές προς τρίτους και προς συνταξιούχους και κύριε Παυλόπουλε, 3,5 δις από την προηγούμενη κυβέρνηση και κινδυνεύει να τα παραδώσει όλα αυτά στην επόμενη κυβέρνηση και πάλι στα 9 δις. Μην ξεχνάτε ότι από το Μάιο τώρα ξεκίνησαν οι διαδικασίες να ξεμπλοκαριστούν 80.000 συντάξεις. Μόνο στους νέους συνταξιούχους που κατέθεσαν τα χαρτιά τους μέχρι και τις 14 Μαΐου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οφείλει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο. Αν βάλουμε και τις οφειλές προς τρίτος, δεν πληρώνει κανέναν στην ώρα του και καμώνεται ότι έχει πλεονάσματα. Μάλιστα. Μια τέτοια κυβέρνηση είναι μια σοβαρή κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει αυτά τα μείζωνα προβλήματα που έχουν ανοιχτεί μπροστά μας. Πώς ξέρω αν θεωρείτε ότι τα στοιχεία που παραθέτει... Πόσα πληρώσαμε ληξιπρόθεσμα αυτό το διάστημα. Αλλά με το σύνολο, πόσα χρωστάτε να ρωτάτε, κύριε Σημαντέλη. Όχι πόσα πληρώσατε. Πόσα οφείλετε να ρωτάτε. Όχι πόσα πληρώσατε. Πόσα οφείλατε εσείς όταν βγάζατε πλεονάσματα. Από το 2012 ήταν 9 δις. Και πόσα πληρώσατε. Και η προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά τα παρέδωσε στην κυβέρνηση Τσίπρα στα 3,5 δις. Οι συγκρίσεις είναι καταλυτικές. Ακόμα και σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί. Κυρία Σιρμαλένια, έβγαλαν ανακοίνωση ότι έχουν αυξηθεί ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις στα νοσοκομεία επειδή δεν πλένονται οι κουβέρτες και τα σεντόνια όπως πρέπει. Και εσείς λέτε ότι είστε η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά. Τι να πω εγώ, τα λόγια περιττέρου. Εσείς είχατε να κάνετε προσλήψεις από το 2008 στα νοσοκομεία και εμείς λέμε δεν πλένονται οι κουβέρτες και τα σεντόνια και κύριος Σιρμαλένιος μας λέει για προσλήψεις. Μας λέει για προσλήψεις. Είναι ακόμα πολύ μικρός αριθμός. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι η πραγματική οικονομία. Ακριβώς, αγαπητέ κύριε Σιρμαλένια, είστε ένας από τους πλέον συμπαθείς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση είναι η πραγματική οικονομία. 625.000 ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, αγαπητέ κύριε Σιρμαλένιε, θα δούνε με 4.000 έσοδα από 1η-1η το 17 να πληρώνουν 1.700 ευρώ ασφάλιστρα. Αυτός που θα έχει 4.000 έσοδα, το ξέρετε αυτά. Έχετε βάλει μολύβι και χαρτί κάτω. Βεβαίως, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έχουν εξακοντιστεί στα ύψη οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Τις περάσατε με σβηστά τα φώτα όμως από 1η-1η πληρώνουν. Ξέρετε τι θα γίνει με τα μπλοκάκια με τους νέους επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες. Θα μας τα πει ο κύριος Τσεγκάρης αμέσως μετά αυτά. Νομίζω, κύριε Σιρμαλένια, η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε στη χώρα, η μόνη υπηρεσία είναι να οδηγήσετε τον τόπο στις εκλογές, μήπως μπορέσουμε και αντιστρέψουμε την κατάσταση. Για να επανέλθετε εσείς στα συστήματα διαπλοκής και διαφθοράς. Το τέταρτο μνημόνιο πάντως το φέρνει ο Τσίπρας με τον ίδιο τρόπο που έφερε το τρίτο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Απογειώνει το κινητήρα σας. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ελληνική εταιρεία? Στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Η Σόλε, περήφανη για την κατασκευή του ηλιακού συστήματος στο Μπουρζ Καλίφα και των πρώτων ηλιακών στην Ελλάδα, παρουσιάζει σήμερα το ηλιόθερμο τελευταίας γενιάς. Αποκτήστε το με 565 ευρώ σε 160 αντιπροσώπους. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Η ελληνική γη. Το αμπέλι. Ο Ινοποιός. Το βαρέλι. Το κτήμα Λαντίδη σας ταξιδεύει με τη μικρή Κιβωτό. Μικρή Κιβωτός. Από το κτήμα Λαντίδη. Σε κάβες και εστιατόρια. Το γαλλικό σας αυτοκίνητο έχει πρόβλημα? Θυμηθείτε. Σε val.gr. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σαν καινούρια. Citroën, Peugeot, Renault. Σε val.gr. Φθηνά μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σαν καινούρια.
Οι πρόσφατες αλλαγές δίνουν περισσότερη ελευθερία στα χρήματά σου. Κινήσου έξυπνα. Στην Τράπεζα Πειραιώς, με μία προθεσμιακή κατάθεση, κερδίζεις και τόκους και επιβράβευση μέσα από δωροεπιταγές από επιλεγμένους συνεργάτες. Επιπλέον, έχεις πραγματική ευελιξία στη διαμόρφωση της δικής σου προθεσμιακής και υψηλές αποδόσεις. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και ανακάλυψε λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες σου. Γιατί σε συμφέρει να πηγαίνεις εκεί που κερδίζεις περισσότερα. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Ισλανδικό μουρουνέλαιο μουρόλ. Το θαύμα της φύσης για όλη την οικογένεια, πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες Α, Δ και Ε. Μουρόλ. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου, στον έλεγχο της χοληστερίνης, στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης και ωφελεί στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Μουρόλ. Ένα κουταλάκι του γλυκού την ημέρα αρκεί για τα μέγιστα ωφέλη του μουρουνέλαιου. Από τον Ελληνοκυπριακό Όμιλο Φαρμακοβιομηχανιών, Mendichrome. Ο Γιάννης Λεμπέσης, στο αρχοντικό του Σαράντι, φέρνει τα πάνω κάτω στη νυχτερινή διασκέδαση. Μαζί του η Μαρία Σταφυλοπάτη, Μαριάν Φιλιουδάκη και η ορχήστρα του Λαϊκή Στράτα. Με ρεμπέτικα, λαϊκά παραδοσιακά. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Με πλούσιο μενού προσφοράς. Αρχοντικό του Σαράντι. Επώνυμα και φθηνά. Φιλής 234, Πλατεία Αμερικής. Τηλέφωνα 210-8643-554 και 8625-040. Πάρκινγκ έναντι κέντρο. Πάντα με την ποιότητα του αρχοντικού. Γυμνή Θεολογία. Η νέα ποιητική συλλογή του Κώστα Μαρδά από τις εκδόσεις Βακχικών. Ποιήματα για ατομικά και θεϊκά, για άνθη και σίδερα, για την ευμάρεια και τη χρεοκοπία. Γυμνή Θεολογία. Λόγος που πληγώνει αυτούς που μας πληγώνουν. Aloe Therapy, Aloe Therapy, Aloe Therapy. Γιατί σας το λέμε τρεις φορές? Γιατί έχει τριπλή δράση. Aloe Therapy. Φυσικός χυμός αλόης με τριπλή δράση 300%. Οι ερευνητές της Φαρμελάς συνδύασαν ελληνική αλόη μόνο από βιολογική καλλιέργεια με την πιο προηγμένη τεχνολογία συμπύκνωσης. Το αποτέλεσμα, 300% απόδοση χωρίς καμία απώλεια των ευεργετικών συστατικών της αλόης. Μία κουταλιά Aloe Therapy ισοδυναμεί με τρεις κουταλιές τυπικής αλόης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-18-60-600. Προσοχή! Μία συσκευασία 500 γραμμαρίων ενισχυμένης αλόης ισοδυναμεί με 1,5 λίτρο κοινής αλόης. Επομένως, αποκτώντας τη μία συσκευασία της ενισχυμένης αλόης, ενισχύετε πολύ πιο αποτελεσματικά την υγεία σας και κάνετε οικονομία στην τσέπη σας. Aloe Therapy. Τόνωση και διέγερση του ανασωποιητικού. Αντιϊκή και αντικαρκυνική δράση βάσει επιστημονικών μελετών. Συμβολή στη μείωση του διαβήτη. Ελάττωση της τοξικότητας της νικοτίνης, ιδανική για καπνιστές. Βελτίωση στις πεπτικές διαταραχές. Ανακούφιση από τον πόνο των αρθρώσεων. Λαμπερή, όμορφη και καθαρή επιδερμίδα. Δυνατά και πλούσια μαλλιά. Απώλεια κιλών. Aloe Therapy. Για ομορφιά και υγεία, δείτε αποτέλεσμα επί 3. Πέρα από την πολύ ωραία γεύση, το Aloe Therapy συμβάλλει δραστικά στη μείωση της χοληστερίνης. Το Aloe Therapy μπορείτε να το αποκτήσετε άμεσα με ένα απλό σας τηλεφώνημα στο 211 18 60 500. Επιστρέφουμε. Πάμε. Έλα, κύριε Γιώργο. Ναι, καταρχήν. Επειδή πιάσαμε όλη τούτη τη συζήτηση και όπως κάθε βράδυ οι συνταξιούχοι βάλανε τα δικά τους θέματα κτλ. Και όλοι οι εργαζόμενοι. Και... Επειδή άκουσα και τους δύο αρχηγούς να λένε πάμε στην κοινωνία, ξεκινούν περιοδίες κτλ. Έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Επειδή λοιπόν ακούω αυτό το πέρασμα στην κοινωνία κτλ. Προφανέστατα και τα μηνύματα της κοινωνίας τα έχουν πάρει όλοι. Φαντάζομαι. Ή ελπίζεις. Αλλά... Ή εύχεσαι. Ναι, όλα μαζί.
Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να πούν ότι τα μηνύματα της κοινωνίας αφορούν τους απέναντι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ άκουγα με τη Νέα Δημοκρατία πήγα στα 1800, έλεγε η κυρία, με το ΣΥΡΙΖΑ πήγα στα 1100. Και το θέμα είναι με τους αυριανούς, όποιοι και αν είναι, που μπορεί να είναι και όλοι μαζί δηλαδή, να μην πάμε στα 800. Γιατί όταν ο άλλος έχει φτιάξει τη ζωή του και έχει για παράδειγμα ένα στεγαστικό και πληρώνει ένα χιλιάρικο το μήνα, γιατί έπαιρνε τρία, άμα παίρνει 800 θα το πληρώσει, θα το πάρει το σπίτι. Για να φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν λοιπόν ο κάποιος... ένας, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ναι, 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 αν, αν μου επιτρέπεις, και αυτό περιγράφει στον έναν που έχει να διαχειριστεί τον πόνο του, τη θλίψη, την κατάντια του, για την καταστροφή του και την καταστροφή του. Και ο άλλος που δεν την έχει ακόμα αυτή, δεν έχει προοπτική. Διότι αυτό το φόντο μπροστά του, αυτός ο δρόμος μπροστά του, η φορολόγηση στον ελεύθερο επαγγελματία με αυτό που ρώταγε πριν ο Άκης με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί και θα ισχύσει από πρώτης πρώτου. Που είναι φορολογικό ουσιαστικά. Το οποίο ουσιαστικά είναι φορολογικό. Καταλαβαίνω την αγωνία της κυβέρνησης και την απόβαση την πολιτική της και την ταξική της επιλογή να μην κόψει τη σύνταξη αυτού που έπαιρνε, την κύρια, αφήστε την επικουρική, έκανε αυτή την πολιτική επιλογή. Και έρχεται και ρίχνει το βάρος σε μένα, σε όλους εμάς οι οποίοι ακόμη εργαζόμαστε και πληρώνουμε εισφορές, όπου κάνει σε εμάς δυσβάσταχτη αυτή την υποχρέωση, σε ένα μνημόνιο στο οποίο αυτά κοιτούσα πριν, είναι συμφωνημένο, σας θυμίζω στους βουλευτές όλους, από το μνημόνιο όπως έχετε υπογράψει, η προσαρμογή αυτή από το πεδίο της ασφαλιστικής και της συνταξιδοτικής δαπάνης πρέπει να βγει το μισό κονδύλι των μέτρων και το άλλο μισό από ΦΠΑ, ειδικούς φόρους, φόρους εισοδήματος κλπ. Δεν είχατε δηλαδή την επιλογή να πείτε ότι εγώ θα το βάλω όλο φόρο ή ότι εγώ ας πούμε θα μειώσω τις συντάξεις, πες ότι είχε κάποιος αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι, εδώ έγιναν κάποιες ταξικές επιλογές. Εδώ είπα, έχω και το ερώτημα εγώ και σας το δίνω και σαν αυτό συζήτησης. Η λέξη να πάμε όλοι μαζί, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό το συγκεκριμένο. Εγώ, για παράδειγμα, θα προτιμούσα να κοπούν οι συντάξεις και να μην αυξηθούν οι δικές μου ασφαλιστικές εισφορές. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Εγώ δεν είμαι συνταξιούχος. Σας λέω τώρα πώς οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες, γιατί το τραγικό είναι. Ότι βεβαίως ο συνταξιούχος αυτός, η κυρία που μιλούσε, δεν έχει αυτά τα 200 ευρώ που της κόψανε γιατί είχε ρυθμίσει τη ζωή της έτσι. Πρέπει όμως κάποιος να την κοιτάξει τη γυναίκα της στα μάτια να της πει ότι τα λεφτά της αγόρασαν ομόλογα, τα χάσαν τα λεφτά, αγόρασαν μετοχές τραπεζών, τα χάσαν τα λεφτά, γιατί τα χάσανε, δεν είπα τα φάγανε εγώ δεν λαϊκίζω, τα έχασαν. Το χρηματιστήριο έφυγε από τις 10.000 μονάδες, πήγε στις 300. Σήμερα στις 500 και λέμε ανέβηκε. Αυτή είναι μια κατάσταση. Και εγώ να είχα πάρει μετοχές που είχα της Εθνικής Τραπέζης 43 ευρώ, σήμερα έχει 20 λεπτά. Ποιος θα μου τα δώσει? Ποιος έδωσε τα λεφτά στους μικροομολογιούχους που καταστράφηκαν με το δίθεν εθελοντικό κούρεμα των ομολόγων? Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Συνέβη μια εθνική καταστροφή. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι εγώ θέλω τη σύνταξη που έπαιρνα και είναι και λίγο ψέμα και να το πούμε για αυτό στην κοινωνία που μας ακούει. Να την οριζόντια όμως έτσι, κύριε Τσεβέλη. Και πονάει, Τσεβέλη, κύριε Παυλόπουλε. Αυτή η καταστροφή και το μέγεθός της να το αναγνωρίζουμε οριζόντια. Κύριε Παυλόπουλε, γιατί έχουμε ξεχάσει πολλά κομμάτια αυτή τη καταστροφή. Και στο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε το εξής, να το προσέχει. Δεν σας αρκεί η ασπίδα την οποία έχετε, κύριε βουλευτά μου, και κλείνω τη φλιαρία μου, ότι οι άλλοι είχαν πάρει μέτρα 65 δις, ρε παιδιά, και εμείς άλλα 10 πήραμε. Γιατί ακυρώθηκε κανένα από τα μέτρα των 65 δις? Αυτό λέω. Είναι 65 δις, είναι άλλα 10. Βεβαίως. Αυτό λέω. Yeah, και τώρα... Μα το παράδειγμα της σύνταξης της κυρίας είναι χαρακτηριστικό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αφήστε με λοιπόν να το... Τρία λεπτά έχουμε να απαντήσετε όλοι. Παρακαλώ γρήγορα. Να το προσγειώσω εκεί πέρα που ήθελα. Ακούω αυτά, βλέπω εδώ τον καβγά και διαβάζω ταυτοχρόνως τα μηνύματα των τηλεθεατών. Σας λέω λοιπόν κάτι που δεν το ήξερα, να είναι καλά ο άνθρωπος που το έστειλε. Ένα παιδάκι 4 ετών μεταφέρθηκε στο Αγλαία Κυριακού από τη Λάρισα. Βεβαίως. Έπιασε φωτιά το σπίτι. Ο κύριε. Βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του οδού Μανδηλαρά στη Λάρισα. Στον πέμπτο όροφο ήταν το διαμέρισμα. Πάει η πυροσβεστική να κάνει έλεγχο και τι ανακαλύπτει. Δεν είχε κανένα ρεύμα. Ήταν απλώς κομμένο το ρεύμα και άνθρωποι είχαν ανάψει κεριά. Το τετράχρονο παιδάκι από ό,τι φαίνεται κάποιο ατύχημα. Ευτυχώς από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον έχει διαφύγει τον κίνδυνο προς ώρας τουλάχιστον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το κερί που σιγοκαίει και στο τέλος θα μας κάψει. Είναι η πραγματικότητα. Πάντως, και ο καθένας σας πάρει πάντως, εδώ. Πάντως, σε ανάλογα περιστατικά του παρελθόντος έπαιρνε φωτιά η Ελλάδα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό. Τώρα δεν ανοίγει ρουσού. Σωστό. Αύριο ξεκινάει η συζήτηση. Σε τούτη εδώ την εκπομπή, όπως βλέπετε όμως,
Εμείς εγώ δεν λέμε για το μαγκάλι, αυτό που λέω. Βάζουμε και το κερί. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ναι. Περάσαμε τον Γκάβο με τους δανειστές για τα 760 εκατομμύρια για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Έχουν κατοχυρωθεί αυτά τα 760. Ο ΣΕΒ έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ανακατανομή βαρών υπέρ των αδυνάτων. Αυτό είναι. Καλά, τώρα τι λέει ο ΣΕΒ, εμένα δεν με κόφτει. Όμως αυτό που σας περιγράφει ο κύριος Τσαγκάρης σε επίπεδο αγωνίας της αγοράς. Με κόφτει ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας σκέφτεται πώς θα κλείσει το μπλοκάκι του. Αυτό με κόφτει. Με συγχωρείτε δηλαδή. Πάντως θέλω να σας πω ότι σε αυτά τα. Έβγαλε ανακοίνωση ο ΣΕΒ και κάτι έγινε. Σε αυτά τα στενά πλαίσια της δημοσιονομικής στενότητας. Και τα 760 με τον προϋπολογισμό θα καταβληθούν και 300 εκατομμύρια επιπλέον μαξιλαράκι για υγεία, παιδεία και πρόνοια και επίσης 100 εκατομμύρια για αυτούς που, για υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από ένα εισόδημα και κάτω που ψηφίσαμε πέρυσι. Ότι θα τους επιδοτεί και το κράτος για την αποπληρωμή των, των δανείων τους για να κρατήσουν την πρώτη κατοικία. Αυτά είναι κάποια δείγματα. Σημαντικά, όχι, δεν λέω ότι το ότι πάμε καλά θα αποδειχθεί ή δεν θα αποδειχθεί. Είναι δείγματα κοινωνικού προσύμου. Θέλω να συνοψίσω, κύριε Παυλόπουλε. Είναι λίγα τα 760 που λέει. Με μία φράση. 760 λέει, 500 και ετησίως έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση ως κοινωνικό προσύμου. Μία φορά έδωσε. Μία φορά έδωσε. Λοιπόν, και το 13 και το 14. Πάμε παρακάτω, κύριε Παυλόπουλε. Από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να γίνονται σωστές εκτιμήσεις για να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις. Εγώ ακούω με συμπάθεια τα όσα λέει ο κύριος Τσιρμαλένιος και ακούω και όλες αυτές τις εκτιμήσεις οι οποίες ποτέ δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα δύο τελευταία χρόνια. Στέκομαι όμως με ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Παυλόπουλε, μπροστά στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και αυτή η έκθεση είπε ότι ο στόχος για 2,7% ανάπτυξη που έκανε αναφορά και σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι στόχος πολύ αισιόδοξος, διότι η φορομπηχτική κατεύθυνση της πολιτικής της κυβέρνησης ναρκοθετεί το στόχο της ανάπτυξης. Όσοι το καταλαβαίνουν αυτό, το καταλαβαίνουν. Εγώ εύχομαι να διαψευστώ εγώ και να υπαλληλευθεί ο κύριος Τσιρμαλένιος για το καλό των πολιτών που μας ακούνε, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια δυστυχώς η κυβέρνηση που κυβερνάει τον τόπο δεν επαληθεύθηκε πουθενά. Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, σύντομα παρακαλώ. Ναι, μέσα σε ένα λεπτό μόνο να συνοψίσω και να πω ότι γενικά και για τον συνταξιούχο που βλέπει τη σύνταξή του να κόβεται και για τον άνεργο ακόμα χειρότερα που δεν έχει δουλειά και δεν βλέπει στον ήλιο μοίρα και συνεχώς αυξάνονται. Για όλα αυτά τα πράγματα, για να δώσουμε κάποια ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν μπορεί ο συνταξιούχος, για παράδειγμα, τώρα που παίρνει 800 ευρώ να συντηρείται από κάποιον εργαζόμενο που παίρνει 600 ευρώ μισθό. Για να αλλάξουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και για να μην χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία, χρειάζεται, είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Χρειαζόμαστε επενδύσεις. Πρέπει το κλίμα να γίνει ευνοϊκό για τις επενδύσεις. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον τελευταίο ανασχηματισμό φάνηκε ότι σαν να έχει πάρει λίγο το μήνυμα να δώσει εκεί πέρα την έμφαση. Γιατί αλλιώς το να αναμασάμε και να προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Δεν βγάζει πουθενά. Ορίστε, κύριε Μεγαδόρο. Κοιτάξτε, ο κόσμος βλέπει τη στιγμή αυτή που δούμε το τι δράμα υπάρχει. Δηλαδή, δεν μπορούν να βλέπουμε τα παιδιά να είναι χωρίς δουλειά, να φεύγουν και τώρα οι καινούργιοι επιστήμονες που σε λίγο θα κλείσουν τα μπλοκάκια τους. Ειδικά δικηγόροι, μηχανικοί κλπ. Γιατί το νέο ασφαλιστικό είναι και φορολογικό ταυτοχρόνως. Θα κλείσουν τα μπλοκάκια τους και αυτοί θα φεύγουν πάλι στο εξωτερικό. Αντί να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα παιδιά μας πίσω να έρθουν να εργαστούν, τα διώχνουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τα διώχνουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή να λέμε η Νέα Δημοκρατία εκλογές θέλω να κάνω. Το ΣΥΡΙΖΑ να βάζει καινούργιο προϋπολογισμό με καινούργιους φόρους και οι έμεσοι φόροι που θα έρθουν από το 2017 θα θίξουν πιο πολύ ακόμη τα λαϊκά στρώματα. Διότι όταν του αυξάνει τους έμεσους φόρους ακόμη και για τον καφέ του, τα λαϊκά στρώματα θίγεις περισσότερο παρά τους πλούσιους. Δεν βλέπω να θίγονται αν θα πληρώσω ο πλούσιος τον καφέ του 50 λεπτά παραπάνω ή ένα ευρώ. Ο άλλος που πάνε και ένα καφεδάκι για να περάσει την ώρα του, ο συνταξιούχος, θα το σκεφτεί και θα ξαναβγεί από το σπίτι του. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρουν την άκρη τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα
να αφήσουν τις αντιπαραθέσεις στην άκρη και τον πόλεμο για την καρέκλα. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιος θα είναι υπουργός. Μπας και βγάλουν άκρη. Μπας και βγάλουν άκρη. Με μια κυβέρνηση που να έχει τεχνοκράτες και να ξέρουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Αυτό είναι. Εμείς δεν θέλουμε ούτε καρέκλες ούτε υπουργεία. Απλώς να σωθεί η χώρα θέλουμε, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Απλώς να διαβάσω, Άκη, αν μου επιτρέπεις, μία πρόταση για τον ΣΕΒ, για την ανακοίνωση αυτή που είπες. Ναι. Λοιπόν, η έκθεση της Κομισιόν του Αυγούστου του 2015 γράφει: «Η Κομισιόν τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της εισαγωγής του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σύμφωνα με την έκθεση του 2017, θα έχει ολοκληρωθεί η πανελλαδική επέκτασή του, θα αφορά 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας. Το κόστος αυτού του προγράμματος θα ανέλθει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ». Αυτά για τον ΣΕΒ, που προφανώς δεν έχει διαβάσει το κείμενο. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Διανομή πλούτου. Καλή σας νύχτα, να είμαστε καλά.